Είναι ο πρόεδρος του κλάδου αστυνομικών σώματος Παγκύπριας Συντεχνίας Ισότητα. Να δούμε τι έχουν να πούν και οι ίδιοι για αυτό το πράγμα. Γεια σας κύριε Λοϊζίδη. Γεια σας κύριε Μιχαλάρη. Λοιπόν, τρεις συνάδελφοί σας είναι σε διαθεσιμότητα διότι απέδρασαν δύο κρατούμενοι. Και έχετε αντίδραση να πείτε γι' αυτό. Έχουμε αντίδραση. Να ξεκαθαρίσω ότι εμείς τα συντεχνία θέλουμε να ξεκαθαρίσει η αλήθεια και να ρηχθεί απέδοχος, κύριε Μιχαλαρέ, να το πω από την αρχή. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε, και το τονίζω εκκλητικά, εάν υπάρχει αποδειχθεί οποιαδήποτε πράξη διαφθοράς, θα είμαστε οι πρώτοι που θα ζητήσουμε ένα αποπομπή από το σώμα του οποιοδήποτε. Ναι. Όμως, κύριε Μιχαλαρέ, είναι υπέρτια απόδραση στους τελευταίους 6 μήνες και κάποια πράγματα οφείλουν να καταγραφούν και οφείλουν να λεχθούν. Ξεκινάμε τα σημεία ένα-ένα και όπου θέλετε η διευκρίνηση είναι στη διάθεσή σας. Πάμε περιεκτικά να δούμε τα σημεία που θέλετε. Τρεις αστυνομικοί, κύριε Μιχάλαρε, να προσέχουν 25 άτομα. Ένα 25 άτομα και υψηλού κινδύνου, έτσι. Ένας ειδικός αστυφύλακας, ένας νεοπροσληφθέντας τους τελευταίους μήνες και ένας υπεροριακό από τη Λεμεσό. Άρα υποστελέχωση το πρώτο πράγμα που λέτε. Υποστελέχωση και αδυναμία να ανταποκριθούν οι απαιτήσεις της πρώτης γραμμής. Άκουα προηγουμένως το αστυνομικό σας ρεπορτάζ. Ναι. Και τι δεν είπατε, κύριε Μιχάλαρε. Και τι δεν γίνεται στην πρώτη γραμμή. Ναι. Δεύτερο, επικίνδυνοι οι δύο δραπέτες. Και το γνώριζαν όλοι. Το γνώριζαν όλοι την επικίνδυνη. Γιατί στήθηκαν ολόκληρες επιχειρήσεις για να συλληφθούν. Τρίτο, η πληροφορία για σκάλα έξω από τα κρατητήρια λίγες μέρες προηγουμένως. Καταγραμμένη. Εντοπισμός κινητού. Λίγες μέρες πριν στο κελί του ενός. Καταγραμμένη. Δεν έκαμε PCR ο υπόδικος για να μην μεταφερθεί στις κεντρικές φυλακές. Και ρωτώ, κύριε Μιχάλαρε, ποιος παίρνει αυτές τις αποφάσεις. Άρα είναι ζήτημα διοίκησης και αποφάσεων, αυτό λέτε. Κύριε Μιχάλαρε, PCR για να πάει κεντρικές φυλακές, εμάς μπαίνουν στους σταθμούς. Ναι. Μπαίνουν σε όλα τα αστυνομικά κτίρια οι πολίτες, μας δείχνουν safe pass και μπαίνουν. Ναι. PCR ποιος αποφάσισε. Ο αρχηγός νομίζω πως όχι. Ποιος αποφάσισε. Αυτό απάντηση. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω να μας απαντήσουν από το Υπουργείο. Έξοδος κινδύνου για τα κρατητήρια εν έτη 2022 χωρίς συναγερμό. Αν είναι ποτέ δυνατόν, κύριε Μιχάλαρε, να ανοίγουμε με κλειδάκι την έξοδο κινδύνου. Η οποία παρακαλώ η κλειδονιά είναι ακόμα δεν έχει αλλαχθεί. Μάλλον τον περιμένουμε να ξανάρθει να μπει μέσα μόνος του. Με κλειδί κρατητήρια υψηλού κινδύνου. Ανοίγει η θύρα εξόδου με κλειδί. 2022. Περίφραξη, κύριε Μιχάλαρε. Ναι. Πεντάχρονο αγοράκι μπορεί να πεταχτεί την περίφραξη. Τόσο χάλια είναι η περίφραξη, κύριε Λοϊζίδη. Κοιτάξτε, για να απαντούμε σε μπαλέτσα και να μπορούμε να πεταχτούμε από πάνω, δεν ναι. ξέρω. Εγώ, κύριε Μιχάλαρε, είχα δεχθεί με στόφων και παρησία από το αρχηγείο ότι υπάρχει επιτροπή που ελέγχει. Μετά την απόδραση στην Ομορφίτα, υπάρχει επιτροπή που ελέγχει. Κρατητήρια. Εκεί μας έφυγε παράθυρο με το φύσιμα του ανέμου. Εδώ δεν υπάρχει επιτροπή. Αν υπάρχει επιτροπή, θέλω ονόματα. Όπως τα τρία ονόματα των συναδέλφων μου που θα παίζουν πρώτη φάτσα γραμμή στις εβδομαδιαίες διαταγές ότι είναι διαθεσιμότητα, απαιτώ ονόματα αξιωματικών της επιτροπής η οποία είχε δώσει το πράσινο φως για αυτά τα κρατητήρια. Είστε σε επαφή, για αυτό που λέτε τώρα και το διατυπώνετε δημοσίως, είστε σε επαφή με τη διοίκηση, είστε σε επαφή με τον αρχηγό ή με οποιονδήποτε άλλο. Μα ο ίδιος ο εκπρόσωπος τύπου του αρχηγείου με διέψευσε την προηγούμενη φορά. Ναι. Εγώ είπα δεν υπάρχει επιτροπή. Ναι. Γιατί ποτέ εγώ βρίσκομαι. Και εκείνος είπε ότι υπάρχει. Και εκείνος είπε ότι υπάρχει. Θέλω ονόματα. Τι είναι αυτή η αξιωματική. Άρα επιμένετε εσείς ότι δεν υπάρχει. Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει. Αλλά αν υπάρχει, ναι. ας μας πούν ονόματα. Τι είναι. Το βράδυ, κύριε Μιχαλαρέ, τα φώτα στα κρατητήρια πρέπει να κλείνουν. Γιατί θα θεωρείται τριτοβάθμια μεταχείριση για τους κρατουμένους αν τους αφήνεις αναμένα φώτα να κοιμούνται. Ναι. Οι κάμερες που βρίσκονται στους διαδρόμους δεν είναι ηχτήρι της οράσεως. Δεν βλέπεις τίποτα όταν κλείνουν μάλιστα, τα φώτα. Μάλιστα. Να προχωρήσουμε και άλλα βήματα να πούμε. Πάμε ένα-δύο ακόμα γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος. Πάμε. Πόρτες των κεγιών σπασμένες. Οι τουαλέτες βγάζουν τον ένα συνάδελφος να βγάζει 18 κρατουμένους από τον αγγελί στο άλλο να πηγαίνει τουαλέτα. Ναι. Τα νερά στάζουν. Κύριε Μιχαλαρέ, κάποιοι έκοβαν κορδέλες. Τόσα χρόνια σε καινούρια κτίρια. Και δεν μιλώ εγώ για την μην ηγεσία. Στοχοποιείτε τους πολιτικούς τώρα, την κυβέρνηση. Υπήρχαν και άλλοι αρχηγοί αστυνομίας που έκοβαν κορδέλες. Ναι. Όλοι αυτοί που έκοβαν κορδέλες και σήμερα τρεις συναδέλφοι μου είναι και αυτή η διαθεσιμότητα. Έναν πράγμα έχω να πω, κύριε Μιχαλάρε. Θέλω ονόματα ποιοι επιθεωρούσαν αυτά τα κρατητήρια. Κλείνοντας, κύριε Λοϊζίδη, ολοκληρώστε. Ολοκληρώνω. Τα αστυνομικούς και κύριε Μιχαλάρε δεν θα φταίξουν άλλο.
Φτάνει. Ως εδώ, πέντε αποδράσεις να προβληματιστούν όλοι. Η έκτη, περιμένουμε την έκτη αποδράση. Τι περιμένουμε? Να βρούμε τις ευθύνες. Κλείνοντας, κύριε Λοϊζίδη, σε ένα άλλο θέμα, γιατί ένας συνάδελφός σας μας το ανέφερε σε μια κουβέντα. Έχετε πρόβλημα και με τα όπλα, τα υπηρεσιακά σας, τα οποία σας αναγκάζουν να τα κλειδώνετε μέσα στους αστυνομικούς σταθμούς και να μην τα παίρνετε σπίτι. Έχετε πρόβλημα εσείς αυτό? Υπήρξε μια καινούργια οδηγία από τον αρχηγό αστυνομία, στην οποία έχω αποστείλει επιστολή και αναζητώ απαντήσεις. Ναι. Δεν έχω βρει ακόμη απαντήσεις. Γιατί η πρώτη γραμμή έχει απαγορευτεί να έχει χρωμένο ατομικό πιστόλι και να το παίρνει μαζί του? Γιατί πρέπει κάθε αλλαγή να αλλάζει πιστόλι όταν πηγαίνει η δουλειά? Αναμένουμε απάντηση. Δεν μας έχει δοθεί. Ναι. Η εγκληματικότητα έχει βγει στα έψη. Οι συναδέλφοι μου έχουν φιλότιμο και σταματούν και εκτός καθήκοντος και επεμβαίνουν σε πολλές εγκληματικές συναντικές. Αλλά καταλαβαίνετε, όταν είσαι άοπλος, αλλάζουν τα δεδομένα. Μάλιστα. Άρα αναμένω και σε αυτό απάντηση. Ευχαριστούμε, κύριε Λουτσέσκου. Να είστε καλά. Λοιπόν, στο αστυνομικό.